Και πάμε στο γλυκό μας. Το γλυκό μας είναι φανταστικό και είναι ολοκληρωμένο γλυκό, γιατί θα φτιάξουμε ένα παγωτό κανταΐφι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν θα πάρουμε τίποτα έτοιμο. Είναι πανεύκολη συνταγή. Η γεύση είναι φανταστική. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το παγωτό κανταΐφι θα χρειαστούμε: για το κανταΐφι, 250 γραμμάρια κανταΐφι και 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 150 γραμμάρια νερό και ένα στικ κανέλας. Για το παγωτό θα χρειαστούμε μισό κουταλάκι του γλυκού μαστίχα, μισό κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% παγωμένη, 400 γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα παγωμένο και μία πρέζα αλάτι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φιστίκια υγιεινής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε το κανταΐφι μας. Λοιπόν, άκου τώρα φιλαράκο τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε κανταΐφι. Το κανταΐφι το ξέρεις, έτσι δεν είναι? Έχεις δει ποτέ πώς γίνεται το κανταΐφι? Είναι πολύ ενδιαφέρον να μπεις στο YouTube και αφού κάνεις subscribe στο κανάλι μας. Έχω κάνει. Ναι, να πατήσεις στο ίντερνετ πώς γίνεται το κανταΐφι. Θα δεις μια διαδικασία που πραγματικά θα σου αρέσει τόσο πολύ. Όλοι το παίρνουν έτοιμο και δεν ξέρουν πόσο φανταστικό είναι σαν υλικό και πόσο φανταστική είναι η διαδικασία που γίνεται. Πραγματικά υφαίνεται το κανταΐφι. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι ότι παίρνουν φύλλα και τα κόβουνε. Έχει ολόκληρη διαδικασία και είναι μοναδικό. Όταν ξέρεις πραγματικά το υλικό πώς έχει γίνει και το πιάνεις στα χέρια σου, το φαγητό έχει άλλη ουσία και για σένα καθώς το μαγειρεύεις. Θέλω να ξάνετε το κανταΐφι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε καλά τα φιλαράκια και εδώ πέρα μας πάσει, δεν μας πειράζει, γιατί ούτως ή αλλιώς θα μπει μέσα σε παγωτό. Δεν θέλουμε να έχει σύσταση στο κανταΐφι για να τυλίξουμε κάτι. Οπότε και να σπάσει δεν μας πειράζει, απλά θέλουμε να το ξάνουμε για να ψηθεί σωστά. Άμα δεν το ξάνουμε, δεν θα ψηθεί σωστά. Τώρα θα πάρουμε το βουτυράκι μας. Θα ρίξουμε από πάνω, εδώ πέρα, πασπαλίζουμε. Δεν πατάμε το κανταΐφι, δεν χρειάζεται. Το πασπαλίζουμε και πρέπει να βάλουμε, φίλε μου, βουτυράκι. Δεν θα βάλουμε μαργαρίνη εδώ πέρα. Θα βάλουμε βούτυρο γιατί θέλουμε να μυρίσει το κανταΐφι βούτυρο. Καθώς ψήνει το βούτυρο μέσα στο φούρνο, θα μυρίσει υπέροχα, θα γίνει μπέρνουαζέτ, θα βγάλει αυτά τα αρώματα που θέλουμε στο κανταΐφι και πραγματικά θα το κάνει διαφορετικό. Το μυστικό είναι το βούτυρο που θα βάλουμε να είναι το καλύτερης ποιότητας βούτυρο που μπορούμε να βρούμε. Τώρα, το κανταΐφι μας είναι έτοιμο. Πάει στο φούρνο και ψήνουμε 60 λεπτά στους... 180. 180 είναι πολύ, θα καεί. 160. Αυτός είσαι. 160 βαθμούς θέλουμε για μία ωρίτσα μέχρι που να γίνει χρυσαφένιο, ωραίο, σεξι και τραγανό. Τώρα, όση ώρα γίνεται το κανταΐφι μας, πάμε να ετοιμάσουμε το σιρόπι μας. Το σιρόπι μας είναι πολύ εύκολο. Ζάχαρη, νερό, ένα στι κανέλας πάνω στη φωτιά και βράζουμε για 2-3 λεπτάκια ίσα-ίσα μέχρι που να λιώσει η ζάχαρη. Μόλις βράσει, αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει τελείως. Θέλουμε να είναι κρύο το σιρόπι, ζεστό το κανταΐφι για να σιροπιάσουμε. Και το κανταΐφι μας έχει ψηθεί, είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο χρυσαφένιο που είναι και τώρα θέλω γρήγορες κινήσεις, όσο ακόμα είναι καυτό, να πάρετε και να ρίξετε το σιρόπι σας. Επαναλαμβάνω, το σιρόπι είναι κρύο. Πρέπει να είναι κρύο και δεν βάζουμε πολλή ποσότητα. Θέλουμε σχετικά να είναι σιροπιασμένο, αλλά να είναι και τραγανό. Γιατί θέλουμε στο παγωτό που θα κάνουμε, ουσιαστικά να νιώθουμε το κανταΐφι να κάνει κρούτσου-κρούτσου. Να έχει σιρόπι, αλλά να είναι συγχρόνως και αρκετά τραγανό. Τώρα, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη να κρυώσει. Και όταν λέω να κρυώσει 100% γιατί θα φτιάξουμε ένα παγωτό. Οπότε αφήνουμε στην άκρη και σε μία ώρα πίσω για να φτιάξουμε το παγωτό και να το βάλουμε στην κατάψυξη. Λοιπόν, το κανταΐφι μας έχει κρυώσει και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το παγωτό μας. Για τη συνταγή του παγωτού έχω την πιο εύκολη που υπάρχει στον κόσμο και προαιρετικά, άμα θέλετε το παγωτό έτσι να θυμίζει λίγο περισσότερο το παγωτό καϊμάκι, θα βάλουμε μέσα λίγο μαστίχα και λίγο μαχλέπι. Αυτό το στάδιο, άμα δεν σας αρέσει, μπορείτε να το βγάλετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα γίνει πάλι νόστιμο το παγωτό, αλλά άμα βάλετε λίγο μαστίχα και λίγο μαχλέπι, πιστέψτε με ότι πραγματικά θα έχει γεύση τσουρέκι το παγωτό μας, ουσιαστικά θα έχει γεύση καϊμάκι. Και αυτό μας αρέσει? Μας αρέσει. Μας αρέσει.
αλλά φροντίζουμε σε περίπτωση που βάλουμε μαχλέπι και μαστίχα να σπάσουν πάρα πολύ καλά. Γιατί τι γίνεται, εδώ πέρα δεν βράζουμε τα μυρωδικά μας μαζί με γάλα για να κάνουμε το παγωτό. Ουσιαστικά θα τα ρίξουμε ομά μέσα, έτσι όπως είναι. Οπότε για να δώσουν όλη τους τη γεύση, πρέπει πραγματικά να τα σπάσουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Κοίταξε εδώ, η μαστίχα έχει την ιδιότητα όντως, άμα τη χτυπήσεις μαζί με τη ζάχαρη, να σπάει τελείως και ουσιαστικά να βγάλει όλη τη γεύση. Τώρα, πάμε στο μίξερ. Εννοείται πως άμα δεν έχετε το μεγάλο το μίξερ και έχετε το μικρό, δουλεύει μια χαρά, το παγωτό γίνεται τέλειο. Ρίχνουμε όλα τα μυρωδικά μας μέσα. Και πάμε να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα μας υλικά. Έχουμε την κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά. Το ζαχαρούχο γάλα. Και το τυρί κρέμα. Η πιο εύκολη συνταγή ever για να κάνετε παγωτό. Πάντα δουλεύει, είναι πολύ εύκολο, πάντα βγάζει τέλειο αποτέλεσμα και επειδή βάζουμε το τυρί κρέμα, να ξέρετε ότι μας δίνει και αυτή την αίσθηση το ότι τρώμε παγωτό καϊμάκι. Γιατί το παγωτό καϊμάκι ξέρετε ότι φτιάχνεται με βουβαλίσιο γάλα, οπότε αυτή την αίσθηση θα την πάρουμε από το παγωτό εφόσον ρίξουμε το τυρί κρέμα. Τώρα, για να κάνουμε το παγωτό μας, τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε, αλάτι δεν έβαλα, μία πρέζα. Εδώ. Είναι να χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά τα υλικά μας στο μίξερ, μέχρι που να σφίξει το μείγμα και να είναι το παγωτό μας έτοιμο. Και σε αυτό το σημείο, το μείγμα για παγωτό μας είναι έτοιμο. Δεν θέλω να παραχτυπήσετε το μείγμα, θέλουμε να γίνει σαν σαντιγί. Γιατί άμα συνεχίσουμε να χτυπάμε, το μείγμα μας θα κόψει και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε πολύ προσεκτικά έχετε το νου σας, είναι η συνταγή που πάντα μα πάντα δουλεύει για παγωτά. Άμα θέλετε να κάνετε παγωτό βανίλια, απλά τα χτυπάτε, ρίχνετε λίγο βανίλια, έτοιμο το παγωτό βανίλια. Άμα θέλετε να κάνετε παγωτό με κανέλα, ρίχνετε λίγο κανέλα και δουλεύει πάντα μα πάντα. Είναι η πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει. Τώρα, έχουμε δύο εναλλακτικές. Η μία εναλλακτική θέλει να κάνουμε το γλυκό μας λίγο πιο γκουρμέ και η άλλη πιο ρουστικ. Τι θέλουμε? Γκουρμέ έπρεπε να πεις. Ωραία, θα σου πω πώς γίνεται το ρουστίκ. Το ρουστίκ είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι όπως είναι, βάζουμε μία στρώση από παγωτό λίγο, σπάμε κανταΐφι. Παγωτό, κανταΐφι, παγωτό, κανταΐφι, παγωτό, κανταΐφι. Και έτσι όπως είναι, παίρνουμε μετά το σκούπ του παγωτού μας, βγάζουμε ένα σκούπ και σερβίρουμε πάνω στο χωνάκι του παγωτού. Μας αρέσει? Μας αρέσει. Τώρα σε περίπτωση όμως που θέλουμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο γκουρμέ. Δηλαδή είναι έξτρα κίνηση αυτό που θα κάνω ουσιαστικά για να καταλάβεις ότι δεν το κάνω για ευκολία. Το κάνω για να δείξω μία άλλη εναλλακτική, να βγάλουμε ένα γλυκό πιο γλυκό. Γιατί άμα έχεις ένα εστιατόριο, μπορείς να σερβίρεις παγωτό κανταΐφι σχέτως σαν γλυκό? Όχι. Όχι. Εκτός να το δώσεις αχωνάκι που φαίνεται σαν δεύτερο γλυκό. Πώς θα το κάνουμε πρώτο γλυκό και πρωταγωνιστή? Πολύ απλά πάρτε μία μεμβράνη, εδώ. Τέλεια. Ξαναλέω ότι ο πιο εύκολος τρόπος είναι απλά. Παντρεύουμε τα δύο, τα βάζουμε σε ένα σκεύος, βάζουμε στην κατάψυξη και βάζουμε σκούπ. Γίνεται μια χαρά. Αυτό που θα κάνω εγώ είναι λίγο έτσι πιο δύσκολο, αλλά και πιο εντυπωσιακό. Λοιπόν, θέλω ένα κορνέ, εδώ. Πάρω μια κουτάλα, θα βάλω εδώ το παγωτό μου, εδώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Απλά με αυτόν τον τρόπο τώρα που θα δείξουμε, μπορείς να βγάλεις κομμάτι γλυκού. Ενώ πριν, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βγάλεις ένα σκούπ. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Είναι πιο δύσκολη αυτή η διαδικασία, αλλά βγαίνει έτσι πιο ολοκληρωμένο. Και θα δεις ότι θα σ' αρέσει και εσένα πιο πολύ. Λοιπόν, όπως είναι, αφήνω αυτό στην άκρη. Κόβω εδώ. Και πάμε. Εδώ. Πολύ απλά. Κάνουμε μία στρώση. Δεν έχω κάνει κάτι δύσκολο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και τώρα, θεωρητικά, όπως είναι το κανταΐφι μας, θα χωρίσουμε σε τρία μέρη. Το ένα θα τα αφήσουμε στο τέλος για σερβίρισμα, αυτό εδώ. Και αυτά τα δύο κομμάτια θα τα σερβίρουμε σε δύο στρώσεις. Οπότε, παίρνω κανταΐφι, εδώ. Κοιτάξτε εδώ πόσο τέλειο σιροπιασμένο που είναι. Και βάζω εμβόλυμα μέσα στο παγωτό, εδώ. Έτσι όπως είναι, ξαναπαίρνω τη σακούλα μου και καλύπτω από πάνω. Δεν νομίζω να σου φαίνεται άσχημος αυτός ο τρόπος. Όχι. Ξανακάνω ακριβώς το ίδιο, εδώ, με το υπόλοιπο. Πατάω το κανταΐφι να μπει μέσα, κάνουμε ένα γλυκό που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο το κανταΐφι, οπότε θέλουμε να βάλουμε κανταΐφι. Είναι φανταστικό, δεν υπάρχει, Παναγία μου. Λοιπόν, ρίχνω και το υπόλοιπο και τώρα άκου φίλε μου Μίτσο τι πρέπει να προσέξουμε.
πρέπει να προσέξουμε, γιατί βάλαμε το κανταΐφι μέσα εμβόλυμα, όπως σου είπα. Και επειδή το βάλαμε εμβόλυμα, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κενό στο παγωτό μας. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε, το παγωτό μας να έχει κενό. Οπότε, αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Πολύ απλά θα φροντίσω να καθίσει καλά το γλυκό μου μέσα στη φόρμα. Θα κόψω εδώ πέρα τη μεμβράνη. Και έτσι όπως είναι, θα χτυπήσω καλά. Και βλέπεις ήδη που κάνει τρυπίτσες και μπαίνει μέσα στο παγωτό. Μπράβο. Αυτό θέλουμε. Πάμε καλά, γυρνάμε τη μεμβράνη και μόλις γυρίσουμε τη μεμβράνη, αυτό που θα κάνουμε επίσης είναι να πατήσουμε καλά με τα χέρια μας. Θέλουμε να ενωθούν πλήρως το κανταΐφι μαζί με το παγωτό. Και τώρα ήρθε η στιγμή που το παγωτό μας πρέπει να σφίξει. Πού θα σφίξει? Αυτός είσαι. Κατάψυξη βέβαια. Και επειδή είμαστε σοβαρή επιχείρηση και δεν θα σας άφηνα ποτέ να περιμένετε 4-5 ώρες που χρειάζεται το παγωτό μας για να γίνει, έχω ήδη ετοιμάσει ένα παγωτό. Οπότε το φέρνω. Εδώ. Καλά. Το φανταστικό είναι ότι έχουμε και ένα δεύτερο παγωτό να φάμε μετά από 6 ώρες. Τώρα θέλουμε να ξυλοκοπήσει. Και επαναλαμβάνω, η μεμβράνη είναι προαιρετική σε περίπτωση που θέλουμε τι να κάνουμε, να ξεφορμάρουμε το παγωτό μας. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να ξεφορμάρουμε το παγωτό μας, απλά παίρνουμε ένα σκουπ και παίρνουμε από μέσα παγωτό. Αλλά σε περίπτωση που δουλέψουμε με σκουπ, δεν πρέπει να βάλουμε μεμβράνη. Γιατί? Γιατί θα παίρνουμε και μεμβράνη μαζί, καθώς θα τρώμε και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τέλεια. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Ουσιαστικά είναι σαν σεμιφρέντο. Είναι φανταστικό. Και αυτό που θα κάνω είναι να κόψω τη γωνία για εμένα, γιατί πάντα η γωνία βγαίνει λίγο παραπονεμένη. Και κοιτάξτε εδώ. Παγωτό κανταΐφι. Άντε, γεια. Πιατάκι για να σερβίρω. Εδώ. Να βάλω ένα κομμάτι ή δύο. Ένα. Δύο. Και πάει. Ένα. Δύο. Παγωτό κανταΐφι. Άντε, γεια. Κοιτάξτε εδώ. Και εγώ έχω κρατήσει έξτρα κανταΐφι, όπως σας έχω πει, γιατί θέλουμε να σερβίρουμε από πάνω. Σωστά. Τι είμαστε, τίποτα τυχαίοι? Πρέπει να ρίξουμε το κανταΐφι από πάνω. Και επειδή γενικά το κανταΐφι το έχουμε συνδυάσει λίγο με τι? Με το φιστίκι υγιεινής. Θα προσθέσω και λίγο φιστίκι υγιεινής. Αναγία μου, είναι τόσο νόστιμο. Ξαναλέω, το φιστίκι υγιεινής είναι το πιο νόστιμο φιστίκι που υπάρχει στον κόσμο. Απλά το μόνο που χάνει το φιστίκι μας είναι λίγο στο χρώμα. Οι άλλοι έχουν πιο πράσινα φιστίκια, αλλά είναι άγευστα. Σαν της Ελλάδας τα φιστίκια δεν υπάρχουν. Θα ρίξω λίγο φιστικάκι από πάνω. Πώς το βλέπετε? Και έχω σοκολάτα να ρίξω από πάνω, που θεωρώ ότι είναι υπερβολή. Αλλά μπορείτε να βάλετε εσείς σοκολάτα, αν θέλετε. Θα αφήσω το γλυκό μου όσο έχει. Κοιτάξτε εδώ. Και βέβαια, ό,τι περισσέψει το βάζουμε πίσω στη φόρμα και μέσα στην κατάψυξη. Για το παγωτό κανταΐφι. Ξάνουμε το κανταΐφι, το βάζουμε σε ένα ταψί, ραντίζουμε με το λιωμένο βούτυρο και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 60 λεπτά. Για το σιρόπι, βάζουμε σε μια κατσαρόλα τη ζάχαρη, το νερό και την κανέλα. Βράζουμε για 2-3 λεπτά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και το αφήνουμε να κρυώσει. Περιχύνουμε το καυτό κανταΐφι με το κρύο σιρόπι και το αφήνουμε για μία ώρα να απορροφηθεί το σιρόπι. Αφού κρυώσει, το κόβουμε σε 3 κομμάτια. Για το παγωτό, χτυπάμε σε ένα γουδί τη μαστίχα με το μαχλέπι και τη ζάχαρη μέχρι να γίνουν σκόνη. Τα βάζουμε στον κάδο του μίξερ, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, το ζαχαρούχο γάλα, το τυρί κρέμα και το αλάτι. Χτυπάμε για 3-4 λεπτά μέχρι να σφίξει το μείγμα και το μεταφέρουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής. Βάζουμε το 1 τρίτο από το μείγμα του παγωτού σε μια μακρόστενη φόρμα καλυμμένη με διάφανη μεμβράνη και απλώνουμε μία στρώση από το κανταΐφι. Καλύπτουμε με άλλη μία στρώση από το παγωτό και ακόμα μία στρώση από το κανταΐφι. Ρίχνουμε το υπόλοιπο παγωτό, χτυπάμε τη φόρμα, καλύπτουμε με τη μεμβράνη και πιέζουμε ελαφρά με τα χέρια για να ενωθούν τα υλικά. Βάζουμε το παγωτό στην κατάψυξη για 4-5 ώρες. Αφού παγώσει, το ξεφορμάρουμε και το κόβουμε σε κομμάτια. Προσθέτουμε το υπόλοιπο κανταΐφι, πασπαλίζουμε με φιστίκια υγιεινής και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Φίλε μου Μίτσο, ας την κάμερα και έλα εδώ. Φίλε μου Νίκο, ας την κάμερα και έλα εδώ. Είναι παγωμένο, γιατί είναι παγωτό. Νομίζω είναι λογικό. Πρέπει να το διευκρινίσουμε.
Αυτός είναι κακοπροαίρετος, πάντα βρίσκει κάτι κακό. Θα τα αφήσεις να φάει, να φας, θα μασίσεις και περίμενε στο τέλος να σου βγάλει όλες τις γεύσεις. Γιατί θα βγει και, και η μαστίχα και το κανταΐφι και όλα αυτά τα υπέροχα αρώματα. Ωραίο είναι. Ξοδεύτηκες τις λέξεις, πολλές είπες. Υπάρχει. Ειλικρινά σας λέω, χαίρομαι τόσο πολύ που σας δίνω αυτή τη συνταγή, γιατί είμαι σίγουρος πως θα τη φτιάξετε όλοι σας. Και είναι μια συνταγή που θα πετύχει σε όλους σας και θα λέτε «Άκη, τα είπες μια χαρά, άσχετα από ο κύριος Μπελέσης, όταν έρχεται λέει απλά καλό είναι». Εσείς θα πείτε ότι είναι υπέροχο, γιατί είναι εξαιρετικό.